Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο σπίτι μου και στην κουζίνα μου. Σήμερα λοιπόν μετά από πολύ καιρό θα σας δείξω μια συνταγή που μου ζητήσατε, που αγαπήσατε και που μου έδωσε τη νίκη στο κάτι ξαναψύνετε. Νουά με τραχανότο. Σας το είχα υποσχεθεί για την περίοδο των εορτών, δεν πρόλαβα όμως γιατί ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τους κουραπιέδες μου, κάποια άλλα γλυκά που ήταν λίγο πιο επίκαιρα. Εξάλλου το συγκεκριμένο φαγητό θα έχουμε από εδώ και πέρα όλο το χρονικό διάστημα να το κάνουμε, γιατί είναι ένα φαγητό που τρώγεται ευχάριστα όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ιδιαίτερα τώρα το χειμώνα συνοδευόμενο με κάποιο τέλειο κρασί είναι ένα από τα αγαπημένα μου πιάτα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά. Για να μην μπερδευόμαστε, να μην κουραζόμαστε και να ψάχνουμε πολλά υλικά και πολλές πληροφορίες παράλληλα, σκέφτηκα να σας εξηγώ, να σας δίνω τα υλικά και να σας εξηγώ βήμα-βήμα κάθε περίπτωση. Ξεκινώντας λοιπόν από το κρέας, θα δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε, στη συνέχεια για τα μανιτάρια, για τη σάλτσα και για το τραχανότο. Οπότε, βήμα-βήμα θα βλέπουμε τα υλικά και βήμα-βήμα θα κάνουμε την παρασκευή. Ξεκινάμε λοιπόν από το κρέας. Έχω πάρει 1 κιλό μοσχαρίσιο κρέας από νουά, θα πείτε, το γριοπόλι σας. Είναι το συγκεκριμένο μέρος του ζώου. Θα σας κόψει λοιπόν το κρέας και θα του ζητήσετε να σας το πιάσει γύρω-γύρω, να βάλει το σκοινάκι, το σπάνκο αυτό. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια γιατί είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. 1 κιλό μοσχαρίσιο κρέας νουά και το σπάγκο, όπως σας είπα, τυλιγμένο γύρω γύρω. 5 κόκκους μπαχάρι, 1 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι, 1 μεγάλο κρεμμύδι, 3 φύλλα δάφνης, 3 σκελίδες μεγάλες σκόρδο ή 4 μικρές και ελαιόλαδο για το σουτάρισμα. Στη χύτρα μας θα βάλουμε ελαιόλαδο, αρκετό ελαιόλαδο και σε δυνατή φωτιά, αφού κάψει λίγο το ελαιόλαδο, θα προσθέσουμε το νουά με πολύ προσοχή και θα το γυρίζουμε να το σοτάρουμε πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει από όλες τις μεριές να ροδίσει, να πάρει ένα ωραίο χρώμα, να πιάσει κρούστα. Αυτό όμως γίνεται με μία τσιμπίδα την οποία περνάω ανάμεσα από τα σκοινάκια. Γι' αυτό είπαμε ανάμεσα από το σπάγκο. Γι' αυτό και σας είπα και στην αρχή του βίντεο ότι πολύ σημαντικό είναι να ζητήσετε από το γριοπόλι σας να σας βάλει το συγκεκριμένο σπάγκο. Ιδάλλως θα πρέπει να τρυπάτε σε διάφορα σημεία με πυρούνα το κρέας για να το σοτάρετε και στην περίπτωση αυτή δεν θα κοπεί σωστά, θα είναι τριμμένο γύρω γύρω, δεν θα φαίνεται όμορφο μετά στο σερβίρισμα, θα είναι γεμάτο τρύπες. Το νουά είναι θρεπτικό άπαχο κρέας που αν μαγειρευτεί σωστά, κοπεί σωστά, θα γίνει πολύ εμφανίσιμο και θα μας βγάλει ασπροπρόσωπες σε επίσημο τραπέζι. Στη συνέχεια θα αφαιρέσω από το μάτι της κουζίνας τη χύτρα μου και με πολύ προσοχή θα προσθέσω νερό. Να τονίσω ότι εκτός από γύρω γύρω βάζουμε και τις πλαϊνές πλευρές στο σοτάρισμα και από τις δυο μεριές, όπως είδατε, θα το σηκώσω και το αφαιρούμε από το μάτι και λίγο περιμένουμε να καταλαγιάσει το ελαιόλαδο, γιατί έτσι όπως είναι καυτό, να ρίξουμε κατευθείαν το νερό θα γίνει χαμούλης. Οπότε λίγο θα πρέπει να περιμένουμε να καταλαγιάσει η πύρα από το ελαιόλαδο και να προσθέσουμε το νεράκι. Πολύ σημαντικό. Εγώ ήδη έχω χλιαρίνει νερό στο βραστήρα για οικονομία χρόνου, ωστόσο μπορείτε να βάλετε και κατευθείαν από τη βρύση, όπως επιθυμείτε εσείς. Θέλουμε το νερό να είναι λίγο λιγότερο από το κρέας, να μην σκεπάζει το κρέας μας και θα προσθέσω επίσης το κρεμμύδι, το πιπέρι, το μπαχάρι, το σκόρδο και τα φύλλα δάφνης. Όπως βλέπετε, στην φάση αυτή, στην πρώτη φάση, δεν θα χρησιμοποιήσω καθόλου αλάτι. Στη συνέχεια κλείνω τη χύτρα μου αφού έχω ρίξει όλα τα υλικά. Μόλις αρχίσει να βράζει, χαμηλώνουμε τη χύτρα. Τώρα, η κάθε νοικοκυρά ξέρει τη χύτρα της, πόση ώρα θα χρειαστεί μετά το κρέας. Εγώ συνήθως το αφήνω
25-30 λεπτά μάξιμο το συγκεκριμένο για ένα κομμάτι περίπου 1 μέχρι και 1,5 κιλό. Όσο πιο μεγάλο είναι το κρέας, όσο πιο μεγάλο είναι το κομμάτι μας, ίσως θέλει λίγο περισσότερο. Επίσης παίζει ρόλο, όπως σας είπα, η χύτρα ταχύτητα. Ανάλογα με το πώς βράζετε και τα υπόλοιπα κρέατα, θα βράσετε και αυτό. Επίσης μπορεί να γίνει και στην κατσαρόλα η συγκεκριμένη διαδικασία, απλά θα χρειαστεί αρκετές ώρες να σιγοβράσει το κρέας μας. Εδώ με το που αρχίζει να βράζει, χαμηλώνουμε και περιμένουμε maximum 30 λεπτά. Στη συνέχεια θα πρέπει να αφαιρέσουμε τη χύτρα, να περιμένουμε να κρυώσει τελείως για να μπορέσουμε να κόψουμε το κρέας μας, να κόψουμε το νουά μας. Άρα αυτή η διαδικασία, όταν έχετε τραπέζι και θέλετε να προσφέρετε το συγκεκριμένο πιάτο, μπορεί η συγκεκριμένη διαδικασία να γίνει και από βραδύς. Δηλαδή από το προηγούμενο βράδυ, για να μην τρέχετε την ημέρα που έχετε τραπέζι, να κάνετε τη διαδικασία αυτή, να βράσετε το κρέας, θα έρθει αυτό και θα κρυώσει κιόλας, άρα την επόμενη μέρα θα είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Τώρα, όσο βράζει το κρέας μας, εμείς μπορούμε να σοτάρουμε τα μανιτάρια, να είναι έτοιμα και αυτά, για να συνεχίσουμε στο επόμενο βήμα. Πολύ γρήγορη διαδικασία, μόνο μανιτάρια, ελαιόλαδο και σοτάρισμα. Μανιτάρια μπορείτε να επιλέξετε είτε κονσέρβα είτε φρέσκα. Βέβαια στο συγκεκριμένο πιάτο προτείνω κονσέρβα, διότι είναι ένα πιάτο που θα βράσει αρκετή, θα σοταριστούν τα μανιτάρια, θα είναι πολύ ώρα στο φούρνο. Ίσως χρειαστεί και αρκετή ώρα μέχρι να το σερβίρουμε, δεν θέλουμε να μαυρίσουν. Το φρέσκο μανιτάρι έχει αυτό το μειονέκτημα, μαυρίζει ελαφρώς. Οπότε εγώ ειδικά σε επίσημο γεύμα επιλέγω τα μανιτάρια κονσέρβα. Είτε στρόγγυλα είτε αυτά που είναι κομμένα σε φετούλες. Όταν παίρνω τα στρόγγυλα, όπως είχα πάρει στο κάτι ξαναψύνεται, τα πολύ μικρά τα αφήνω ως έχει με το σχήμα τους, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να σερβιριστούν έτσι. Όταν έχει λίγο μεγαλύτερα μέσα στην κονσέρβα, γιατί είναι διάφορα τα μεγέθη τους, όσες χρησιμοποιείτε θα το ξέρετε, εκεί είναι αναγκαστικά λίγο τα κόβουμε. Τώρα σήμερα η αλήθεια δεν πήρα κονσέρβα μανιτάρια τα στρόγγυλα, πήρα τα άλλα που είναι έτοιμα κομμένα, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε εκείνα. Τώρα ενδεικτικά για τη συνταγή που σας δείχνω, σας λέω ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω γύρω στα 400 γραμμάρια μανιτάρια και πολύ λίγο ελαιόλαδο, περίπου 2 κουταλιές της σούπας, για να το σοτάρω. Έχει αρκετά κλαρίνει το κρέας μου, θα το αφαιρέσω από τη χύτρα. Είναι πολύ σημαντικό να κλαρίνει για να μπορείτε να το πιάσετε για να το κόψετε σε όμορφες λεπτές φέτες. Έχει συρρυκνωθεί αρκετά όταν βράζεις τη χύτρα, μαζεύει λίγο, οπότε υπολογίστε την ποσότητα του κρέατος ανάλογα με τα άτομα που θα έχετε. Θα αφαιρέσουμε στην αρχή το σπάγκο και στη συνέχεια με πολύ απαλές κινήσεις θα κοιτάξω να κόψω όμορφες λεπτές φετούλες το κρέας. Είναι πολύ σημαντικό να βάλετε όμορφα τοποθετημένα το κρέας και τα μανιτάρια γύρω γύρω, όπως είπαμε, γιατί στο πυρέξ που θα τα βάλουμε και αφού ρίξουμε πάνω και την σάλτσα που θα κάνουμε από το ζωμό, με το πυρέξ εκείνο θα σερβίρουμε στη συνέχεια στο τραπέζι. Πολύ σημαντικός λοιπόν ο τρόπος που θα το βάλουμε, όμορφα τοποθετημένο, να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους όχι μόνο με τη γεύση αλλά και με την εμφάνιση του γεύματος. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε έκανα πρόσφατα και το βιντεάκι που σας έδειξα πώς με απλές χαρτοπετσέτες να στολίσετε όμορφα το τραπέζι με πολύ απλές κινήσεις, με φθηνές οικονομικές χαρτοπετσέτες. Θα εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας. Θα σας έχω link κάτω. Μάλιστα στο συγκεκριμένο βίντεο θα σας δείξω και τον τρόπο που έδεσα τις χαρτοπετσέτες με τις πετσέτες και στη συμμετοχή μου στο κάτι ξαναψύνεται. Στη συνέχεια θα περάσω το ζωμό που έχω αφήσει μέσα στη χύτρα μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο από μία σίτα. Έτσι θα μείνουν όλα τα στοιχεία που θέλω πάνω στη σίτα και θα έχω κάτω ένα καθαρό ζωμό τον οποίο θα χρησιμοποιήσω για τη σάλτσα μου. Το κρεμμύδι και το σκόρδο τα πατάω πάνω στη σίτα γιατί θέλω να πέσουν ελαφρώς λιωμένα, να μείνει έντονη γεύση στη σάλτσα τους, γιατί είναι αυτό που θα δώσει και το έντονο αποτέλεσμα, το έντονο άρωμα στο φαγητό μας. Θα συμπληρώσω μισό λεμόνι και θα λατίσω σύμφωνα με τα προσωπικά μου γούστα το συγκεκριμένο ζωμό.
Ο ζωμός όμως θα πρέπει να έχει το αποτέλεσμα που θέλετε, το πόσο λατισμένο θέλετε να είναι το φαγητό, γιατί αυτό ακριβώς θα είναι και το αποτέλεσμα της γεύσης που θα έχει το νουά μας. Και τώρα το τελευταίο βήμα. Βάζω το φούρνο στους 170 βαθμούς στις αντιστάσεις να αρχίσει να προθερμαίνεται και παράλληλα σε μία κατσαρόλα θα βάλω ελαιόλαδο, λίγο ελαιόλαδο και 2,5 κουταλιές της σούπας αλεύρι. Θα το σοτάρω πάρα πολύ καλά, όπως ακριβώς κάνω την μπεσαμέλ μου και θα ανακατεύω συνεχώς. Στη συνέχεια θα ρίξω το ζωμό που έχω φτιάξει, που έχω αλατίσει, που έχω ρίξει το λεμονάκι μου, ένα νόστιμο μοσχομυριστό ζωμό. Θα ανακατεύω συνέχεια, θα πήξει ελαφρώς. Μην περιμένετε να γίνει όπως την μπεσαμέλ, πάρα πολύ πικτή. Αυτό είναι μια σάλτσα, ίσα-ίσα να μην είναι τελείως ζουμί ο ζωμός μας, να έρθει λίγο να δέσει, να γίνει πιο κρεμώδες. Λοιπόν, η σάλτσα μας άρχισε να δένει. Έτσι περίπου πρέπει να είναι. Να αρχίσει λίγο να χυλώνει. Όπως σας είπα, δεν θα γίνει μπεσαμέλ, δεν θα σφίξει πάρα πολύ. Τόσο είναι ιδανικά. Μυστικό, για να είμαστε απόλυτα πετυχημένες. Θα πρέπει η σάλτσα μας να σκεπάσει το κρέας μας, οπότε αυτό θα έρθει και θα βράσει και θα μαλακώσει κι άλλο και θα κόβεται απλά με το πιρούνι, όπως έγινε στην εκπομπή. Και θυμάστε που είπα ότι η απόλυτη επιτυχία στο συγκεκριμένο φαγητό είναι αυτή. Απλά με το πιρούνι να κόβεται το κρέας, να λιώνει στο στόμα. Άρα λοιπόν έχουμε βάλει τη σάλτσα και το βάζουμε στο φούρνο. Κατά διαστήματα, κάθε 20 λεπτά, ένα τεταρτάκι, ρίχνουμε μια ματιά. Και όταν βλέπουμε ότι ανεβαίνει λίγο το νουά, γιατί θα σώνεται σιγά σιγά και λίγο από τη σάλτσα, εάν δούμε ότι σώνεται και αρχίζει και βγαίνει στην επιφάνεια το κρέας μας, απαλά προσπαθούμε πάλι να σπρώξουμε διακριτικά λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά όλα τα κομμάτια και πάλι να τα βυθίζουμε μέσα στη σάλτσα. Αυτό τώρα θα το αφήσουμε λίγη ώρα και όσο κρυώνει τόσο θα πίζει η σαλτσούλα του. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε και το τραχανότο που όλοι περιμένατε πώς και πώς. Μια πολύ εύκολη συνταγή, μια πολύ νόστιμη συνταγή και από την ώρα που την έκανα τα παιδιά μου δεν θέλουν να ξαναφάν τον τραχανά όπως το τρώγαμε και θέλουν να τρώμε το τραχανότο. Πάμε να δούμε τα υλικά. Ο τραχανάς αυτός που έχω εγώ είναι σπιτικός, ωστόσο μπορείτε να βρείτε και στο εμπόριο. Και μια ακόμα λεπτομέρεια για το τραχανά, εάν επιλέξετε πιο χοντροκομμένο θα γίνει πιο σπυρωτό το τραχανότο σας. Αν είναι πιο λεπτός, πιο τριστός ο τραχανάς, θα γίνει πιο κρεμώδες. Δεν μας πειράζει, το αποτέλεσμα της γεύσης είναι το ίδιο, ανάλογα με την υφή που θέλετε να δώσετε, με το αποτέλεσμα που θέλετε να δώσετε. Λίγο πιο σπυρωτό, παίρνουμε χοντρό τραχανά. Λίγο πιο κρεμώδες, το πιο ψηλό τραχανά. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θα χρειαστώ λοιπόν 2 κούπες τραχανά, 150 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη, ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, δεν το βάζω στο μούλτι, το κόβω εγώ με το μαχαιράκι μου. 150 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο, αλάτι, ελαιόλαδο για το σοτάρισμα και νερό. Εγώ ήδη το έχω βάλει στο βραστήρα, έχω έτοιμο βραστό νερό για να κάνω το τραχανότο μου. Σε μία κατσαρόλα βάζω ελαιόλαδο και σε χαμηλή φωτιά σοτάρω το κρεμμύδι μου. Θέλω χαμηλή φωτιά για να σοτάρω το κρεμμύδι, να μην μου μαυρίζει. Σιγά σιγά, με πολύ υπομονή. Στη συνέχεια, δυναμώνω τη θερμοκρασία στο μάτι της κουζίνας και προσθέτω τον τραχανά, τον οποίο συνεχίζω να σοτάρω για περίπου άλλα 2-3 λεπτά. Ρίχνω το νερό, εδώ τώρα λίγο προσοχή. Θα πρέπει ίσως να τραβήξετε, να αφαιρέσετε την κατσαρόλα από το μάτι της κουζίνας, να περιμένετε λίγο να πέσει θερμοκρασία, να χαμηλώσετε λίγο τη θερμοκρασία, να ρίξετε το νερό. Πάντως ένας τζετζελές θα γίνει, θα το δείτε. Είναι το θέμα που δημιουργείται κάθε φορά που σοτάρουμε κάτι και ρίχνουμε στη συνέχεια βραστό νερό. Συνεχίζω πάρα πολύ έντονα το ανακάτεμα, πάρα πολύ γρήγορα το ανακάτεμα. Περίπου θα υπολογίσετε, αν βάλετε 2 κούπες τραχανά, όπως έβαλα εγώ, θέλουμε περίπου
4-4,5 κούπες νερό. Στη συνέχεια απομακρύνουμε την κατσαρόλα από το μάτι της κουζίνας και προσθέτουμε το φρέσκο βούτυρο 150 γραμμάρια, την παρμεζάνα, άλλα 150 τριμμένη παρμεζάνα, 150 γραμμάρια τριμμένης παρμεζάνας και λίγο αλάτι ανάλογα με το πόσο αλμυρό θέλουμε να είναι. Τώρα, θέλω να τονίσω ότι η παρμεζάνα είναι αρκετά αλμυρό τυρί. Δεν θέλει να βάλουμε αλάτι όσο βάζουμε σε άλλες περιπτώσεις, όσο θα βάζετε στον τραχανά αν δεν είχατε ρίξει το τυράκι σας. Αφαιρώντας λοιπόν από τη φωτιά το τραχανά, ρίχνοντας τα υπόλοιπα υλικά, το τραχανότο, ανακατεύω παλά και το αφήνω. Όπως είδατε, πολύ σημαντικό, στην αρχή ανακατεύουμε πάρα πολύ έντονα και το κρεμμύδι μας και το τραχανά και ειδικά όταν ρίξουμε το νερό. Στη συνέχεια όμως χαμηλώνουμε πάρα πολύ τη θερμοκρασία. Φανταστείτε ότι εμένα έχει έως το 12 και εγώ το έχω βάλει στο 1,5 και τα αφήνουμε λίγο. Δεν συνεχίζουμε να το ανακατεύουμε έντονα και προς το τέλος, διότι μετά δεν θα μείνει καθόλου από τα σποράκια του τραχανά, θα γίνει όλο κρεμμόδες, δεν το θέλουμε να φτάσουμε στο άλλο άκρο, όσο και να είναι τραχανότο. Θέλουμε να είναι ελαφρώς σπυρωτό. Και τώρα πάμε να το σερβίρουμε στα πιάτα μας, διότι πριν από λίγο ήρθαν και οι φίλοι μας και περιμένουν να φάνε, ο Σίμος και η Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε να το σερβίρουμε μαζί με το νουά που έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, σερβίραμε το νουά με τα μανιτάρια, να βάλουμε και το τραχανότο εδώ στην άκρη. Πρέπει να το ετοιμάσετε το τραχανότο την ώρα που θα έρθουν οι καλεσμένοι σας. Δεν έχει νόημα να γίνει νωρίτερα, γιατί όσο κάθεται, εγώ τώρα καθυστερώ και με το βίντεο και στις την κάμερα, στις το βίντεο, ήρθαν και οι φίλοι μας όπως είδατε να τους καλοδεχτώ. Οπότε όσο κάθεται αυτό πίζει. Ο τραχανάς ρουφάει και άλλα υγρά και πίζει. Άρα το τελευταίο που θα κάνετε όταν έχετε τραπέζι είναι να ετοιμάσετε το τραχανότο σας. Και τελευταία πινελιά θα πρέπει να βάλουμε από τη σάλτσα που κάναμε πάνω στο νουά. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε ελάχιστα και στο τραχανότο. Να λοιπόν και το πιάτο, ένα από τα πιάτα μάλλον που μου έδωσε την πρώτη θέση στο κάτι ξαναψύνεται με πολύ αγάπη για όλους σας. Έτοιμο το τραχανότο μας, η παρέα περιμένει, εκτός από αυτό έχω να ετοιμάσω άλλα 7 πιάτα, 8 άτομα λοιπόν, γιατί και τα παιδιά τρελαίνονται για το συγκεκριμένο φαγητό. Ετοιμάζω λοιπόν και τα υπόλοιπα πιάτα. Κάντε το κι εσείς και να μου γράψετε τα σχόλια πώς σας φάνηκε. Μπορεί να φαίνεται λίγο μπελαλίδικο, αλλά αν το κάνετε βήμα-βήμα θα έχετε την απόλυτη επιτυχία. Σας φιλώ και τα λέμε σύντομα με νέο βιντεάκι. Γεια σας!